Δεν ξέρεις πόσο χάρηκα όταν με πήρες τηλέφωνο. Φοβήθηκα ότι δεν θα σε ξανά βλέπα. Σε πήρα γιατί δεν μ' αρέσει να αφήνω πράγματα στον αέρα. Μ' αρέσει να τις κλείνω τις υποθέσεις μου, να μην αφήνω ανοιχτούς λογαριασμούς. Τουλάχιστον θα με αφήσεις να σου εξηγήσω πώς έχει η κατάσταση. Κοίτα, εγώ έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολο με τον Χριστόφορο. Δεν σου κρύβω ότι έπεσα από τα σύννεφα και γι' αυτό το σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά. Μάλιστα. Μάλιστα. Και? Δεν σου κρύβω ότι χτες που έμαθα ότι είσαι παντρεμένος και έχεις και παιδί, έπαθα μεγάλο σοκ. Και δεν μπορούσε και κανένας να με βοηθήσει. Σε καταλαβαίνω. Όμως, Βιολέτα, σου εξήγησα. Μένω ακόμα μαζί με τη γυναίκα μου για το παιδί. Οπότε την απόφαση την πήρα μόνη μου. Και καλύτερα δηλαδή, γιατί έτσι είμαι και σίγουρη. Και ποια είναι η απόφασή σου? Αποφάσισα ότι θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια? Το εννοείς? Ναι, ας το προσπαθήσουμε και όπου βγει. Αγάπη μου, δεν ξέρεις πόσο χαρούμενο με κάνεις. Ελπίζω μόνο να σου αξίζει. Μου αξίζει, μάλλον μας αξίζει. Θα το δεις. Τι θα γίνει, θα τη στείνεις και έξω από το σπίτι μου τώρα? Σου το ξεκαθάρισα, τελειώσαμε! Μα γιατί, δώσε μου μια ευκαιρία ακόμη! Φύγε επιτέλους από μπροστά μου, δεν μπορώ άλλο! Με έχει τρελάνει αυτή η ιστορία! Θα παραιτηθώ πάλι από το σχολείο και δεν θα με ξαναδείς ποτέ, τέλος! Καλά λοιπόν, φεύγω! Αντώνη! 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 Αντώνη, Αντώνη, τι έπαθες! Αντώνη, αγάπη μου, μου το κάνεις αυτό! Αντώνη! Αντώνη μου, μίλα μου! Πες κάτι! Πού είμαι? Εδώ, αγάπη μου, εδώ στην αγκαλιά μου! Είσαι καλά? Πονάς? Πονάω. Πονάω πολύ. Πού πονάς? Παντού, παντού, παντού. Πρέπει να εντοπίσεις τον πόνο. Ναι. Πες μου, μήπως έχεις σπάσει κάτι? Όχι, όχι, σπάσιμο δεν είναι. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Δεν είμαι, απλά εκφράζω την ελπίδα μου. Κοίτα να δεις τι μπορεί να πάθει κανείς τα καλά καθούμενα. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, να σου πω, καλά είμαι. Απλά το τράνταγμα λίγο, όλα καλά. Άστο, πήγαινε, πήγαινε, μη σ' απασχολώ. Εγώ είμαι εντάξει. Τι λες βρε Αντώνη, μπορώ να σε αφήσω εγώ έτσι? Αφού δεν θες να έχεις καμία επαφή μαζί μου, πήγαινε σου λέω. Εγώ βρε δεν θέλω να έχω επαφή μαζί σου, ίσα ίσα. Εγώ θέλω να έχω επαφή μαζί σου για πάντα. Αλήθεια? Ναι. Ή το λες επειδή είμαι τιμωθάνατος, γιατί αν το λες γι' αυτό δεν είμαι. Έλα βρε και μου φύγει η ψυχή. Άντε σήκω σιγά σιγά να πάμε στο νοσοκομείο, να βεβαιωθούμε πως είσαι καλά. Ναι, να πάμε. Κοίτα να δεις κάτι ασυνείδητη οδηγεί, ούτε που σταμάτησε να δει τι έγινε το τομάρι. Τομάρι σου λέω παιδάκι μου, μεγάλο τομάρι. Ωραία, καλά δεν παίζομαι. Δεν παίζομαι, τι μυαλό είναι αυτό που έχω. Αυτό μου. Κάτι σχετικά με τον Νικόλα τώρα. Τι πιστεύεις ότι να κάνω, να τον πλησιάσω πριν βγουν τα αποτελέσματα ή να περιμένω πρώτα να ακούν? Τι αίρεση, Δανάη, δεν με παρακολουθείς? Σκέφτομαι. Μήπως να ξαναδώσω μια ευκαιρία στον Πέτρο. Στον Πέτρο? Και ο Νικόλας, δεν μπορείς να τον πληγώσεις. Μα με τον Νικόλα δεν είμαστε μαζί. Δεν έχει καμία σημασία, είναι τσιμπημένος μαζί σου και αυτό βγάζει μάτι. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι και πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Δανάη, σου απαγορεύω να τον πληγώσεις. Ο Νικόλας είναι γιος μου. Τι είμαι? Τι είπες? Τι είπα, δεν θυμάμαι, το ξέχασα. Πότε ήρθες εσύ? Μόλις τώρα. Βρε καλό στον τον Νικόλα. Νικόλα μου, τι θα πεις Νικόλα μου, όλα κερασμένα από το μαγαζί. Λέγε, είναι αλήθεια αυτό που άκουσα, ότι είσαι πατέρας μου? Λέγε, είναι αλήθεια? Δεν είναι σίγουρο, αλλά είναι πιθανόν. Δεν το πιστεύω. Να κάτσω. Να κάτσε, Νικόλα μου, κάτσε. Όχι εκεί. Κάτσε, Νικόλα μου, στην καρέκλα, καλύτερα, στην καρέκλα. Κάτσε, κάτσε, Νικόλα μου, εγώ. Εδώ, Νικόλα μου, κάτσε εδώ. Θα μου σοριαστεί κάτω στο πάτωμα το παιδί μου. Το πιθανόν παιδί μου. Ένα βήμα και φεύγω. Αλλάζει κάτι καρδιά. Σ' ό,τι με μένει φωτιά, σ' ό,τι με μένει φωτιά. Κάνω ένα βήμα και φεύγω. Με ξάφνιασες. Ευχάριστα θέλω να πω. Είχα αγχωθεί πάρα πολύ που δεν μου απαντούσες στα τηλέφωνα. Με συγχωρείς τώρα για όλα αυτά, αλλά... Δεν πειράζει. Μου αρκεί που είμαστε μαζί. Πραγματικά τρόμαξα. Νόμιζα ότι σε έχασα. Κι εγώ για το ίδιο τρόμαξα. Αλλά σκέφτηκα να κλείσω τα αυτιά μου και να μην ακούω κανέναν. Μόνο την καρδιά μου. Ναι. Αυτό να κάνεις. Μόνο την καρδιά σου να ακούς. Ναι, γιατί η ζωή είναι μικρή.
για να την αφήνουμε να χάνεται και να την περνάμε μέσα στο φόβο. Και σου μιλάει ένας άνθρωπος που έχει αφήσει χρόνο να χαθεί και φοβάται και τη σκιά του. Μέχρι πριν από λίγες ώρες δηλαδή. Γιατί, τι συνέβη πριν λίγες ώρες? Με πήρε τηλέφωνο η κολλητή μου, η Κατερίνα. Και? Μου είπε ότι πέθανε μια φίλη μας. Τι να πω τώρα, συλληπιτήρια. Και ήταν πολύ νέα γυναίκα στην ηλικία μας. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ είπα ότι η ζωή είναι μικρή και θέλω να τη ζήσω. Και αν είναι να πονέσω, ας πονέσω. Δεν θα πονέσεις. Αν εξαρτάται από μένα, δεν θα πονέσεις. Βιολέτα μου, απόψε θέλω να περάσουμε τη νύχτα μαζί. Τι λες? Η γυναίκα σου δεν θα ανησυχήσει? Η γυναίκα μου δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχήσει. Κάνουμε διαφορετικές, χωριστές ζωές. Το μόνο που θέλω είναι να γυρίσω το πρωί πριν ξυπνήσει το παιδί. Λοιπόν, να κλείσω ένα καλό ξενοδοχείο. Όχι. Όχι. Με συγχωρείς, εντάξει. Πίστεψα ότι... Όχι, όχι, απλά εγώ έχω μια καλύτερη ιδέα. Μια και η κόρη μου θα λείπει απόψε. Θέλεις να περάσεις τη νύχτα εδώ? Θέλω. Πώς έγινε, δεν μπορώ να το χωνέψω. Καλά, γιατί εγώ μπορώ. Από τη στιγμή που το έχω μάθει, κοντεύω να τρελαθώ. Ναι, αλλά πώς? Μα τι πώς, Χριστιανέ μου, τώρα να σου περιγράψω πώς έγινε, δεν είναι σωστό. Έλα, πιες το. Με μια φορά εννοώ. Μα τι να σου πω τώρα, μπορεί να είμαι καρπερός, τι να κάνουμε. Εξάλλου υπάρχουν πάρα πολλά άλλα που το αποδεικνύουν. Ξύπνα, Δανάη, δεν υπάρχουν. Ναι, έτσι είναι. Ναι, έτσι. Πρώτα απ' όλα, το σημάδι στο χέρι σου. Ποιο σημάδι στο χέρι μου? Να, αυτό εδώ. Να δες, έχουμε το ίδιο. Birthmark. Μόνο που εμένα δεν είναι birthmark. Είναι αποκάψιμο. Αποκάψιμο είναι. Ναι, δεν είναι γενέτης. Οχ, αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Οχ, εντάξει τώρα είναι τόσα άλλα, μοιάζουμε σε πολλά. Σε ποια δηλαδή, κοινές φυσιογνωμίες είμαστε. Κοίταξε να δεις, Νικόλα μου, καταλαβαίνω ότι είσαι σε άρνηση, να το δεχτώ είναι το πρώτο στάδιο, αλλά δεν μου πεις ότι είμαι κοινή φυσιογνωμία. Παιδιά, ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Να σου πω, δώσ' του λίγο χρόνο, σκέψ' το αλλιώς, ας πούμε. Δεν είναι και τόσο κακό, έχει συμβεί σε πάρα πολλούς. Να πάρει για παράδειγμα τη Μαντόνα στην ταινία The Next Best Thing. Είδες, δεν είσαι μόνη. Ναι, ρε παιδιά, τώρα αλλάζει το πράγμα. Ρε τι λέτε, όλα αυτά δεν αποδεικνύουν τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και εμείς περιμένουμε τα αποτελέσματα από το τεστ DNA να σιγουρευτούμε. Ποιο τεστ DNA? Ούτε πήγαμε για τεστ DNA. Πήγαμε. Εσύ δεν ήρθες. Δεν θέλαμε να στραστατώσουμε χωρίς λόγο. Και έτσι σου πήραμε κρυφά μια τρίχα και πήγαμε. Τι να... κάνατε, λέει? Για το καλό σου δεν σου είπαμε τίποτα. Α, για το καλό μου δηλαδή συνομωτεί το λυπήσα από την πλάτη μου. Για το καλό μου. Έλα, βρε Νικόλα, το ξέρω τι σου ήρθε απότομα. Πού πας? Στη μάνα μου πάω. Να τη τα πω ένα χεράκι. Κάτσε, βρε Νικόλα, περίμενε λίγο. Δεν το πήρα καλά, Για την κεραμίδα που έφαγε άνθρωπος, μια χαρά το πήρε. Τι ήθελες να σε ρωτήσεις, τι δώρο θέλεις για την μέρα του πατέρα? Μα καλά, τι επιτυχία είναι αυτή που έχω σήμερα, έτσι? 2-2! Δεν παίζομαι, ρε! Μα τι συμβουλές δίνει ο άνθρωπος! Και σένα σε έχω φτιάξει και τον Αντωνάκη, έτσι? Να σου πω, μήπως θα πρέπει να το κάνω επαγγελματικά, να το οικονομήσω κιόλας. Μη βιάζεις συμβουλά τώρα. Κάτσε, γιατί στο δικό μου θέμα δεν ξέρουμε αν έσχισες. Κάτσε να δούμε. Μη μου λες τέτοια! Έκανες ό,τι σου είπα. Κατά γράμμα. Να σου πω, τα μπουρδούκλωσες εκεί πέρα έτσι, τα χαμδίθεμ, ότι δεν είχες την απίση και καλά και μετά τη φίλησες με πάθος. Ναι, με πάθος λέμε. Δεν της άφησες περιθώριο να αντιδράσει. Ό,τι είπαμε έκανα. Μπράβο. Τότε η επιτυχία είναι δεδομένη, μη φοβάσαι τίποτα. Τότε γιατί δεν με παίρνει τηλέφωνο? Μήπως τσαντίστηκε? Όχι ρε, θα σε πάρει ρε, στο λέω εγώ ρε, αυτό είναι γκαραντίτο. Σιγά. Αντώνη, τι έγινε, τι σου συνέβη, τι άπαθες? Με χτύπησε ένας καραγκιόζης με τα αμάξι και μετά με παράτησε ασυνείδητος. Δεν το πιστεύω, εγκατάληψη θύματος. Μα που ζούμε πια, τι κοινωνία είναι αυτή? Τι εγκληματίες κυκλοφορούν γύρω μας? Είδατε τις πινακίδες? Όχι, δυστυχώς δεν προλάβαμε. Κρίμα να μην δείτε τις πινακίδες, να τον φέρω εδώ πέρα. Τον είχα μπροστά μου, τον έπιανα, τον έλειωνα, τον έκανα κοιμά. Κόψε κάτι συμβουλά τώρα. Τι έγινε, παιδιά, στο νοσοκομείο πήγατε? Πήγαμε, αλλά ευτυχώς δεν έχω τίποτα. Μόνο κάτι μόλοπες. Ρε τι νύλα έπαθε ο Αντωνάκης μας, νυχτιάτικα! Πινελόπη μου, μπορείς να με βοηθήσεις να ξαπλώσω? Ναι, φυσικά. Ωραία, πάμε πάνω εμείς τώρα. Να πάτε, περαστικά, αγορίνα μου! Περαστικά! Έλα τώρα, πού πας, έλα τώρα με το χανάς. Έλα τώρα! Άστο! Ναι, άστο. Όχι αυτό, αυτό. Ναι, ωραία. Όχι, Μάρθα. Ναι! Ναι, είπα και εγώ, είχα ζει όταν μου ζήτησες να δανειστείς το αυτοκίνητο, αλλά ήταν λάθος απάντηση. Τι συμβαίνει, Μάρθα, δεν καταλαβαίνω. Το αυτοκίνητο έχει μια λακκούβα στο καπό. Ω, ναι! Μάρθα, δεν φαντάζεσαι τι έπαθα. Όχι, αλλά μάλλον κάτι φαντάστηκες εσύ. Για λέγε. Κοίταξε να δεις, τι να σου πω τώρα. Εκεί πώς οδηγούσα, καταλαβαίνεις πώς οδηγούσα εγώ. Οδηγούσα έτσι πολύ ωραία και καλά. Ξέρεις με τι στυλ οδηγώ, έτσι. Παρακάτω, ευτύχη. Ναι. Ξαφνικά, ευνηδίως μπροστά μου, πετάχτηκε ένα ψηλό ζώο. Κι άλλο ζώο, ψηλό λιγνό κι αυτό. Όχι, αλήθεια σου λέω. Από το πουθενά δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Και τι ζώο ήταν αυτό που έκανε τέτοια λακκούβα, ευτύχη μου, ελεφαντάς? Ξέρω εγώ, ρε παιδί, τι να σου πω. Έμοιαζε με ελάφι. Τι ελάφι?
ελάφι, ρε! Κυκλοφορούν ελάφια στην Αθήνα! Ω, μην το λες αυτό. Η Πάνθα δίπλα είναι. Μπορεί να κατέβηκε. Μήπως είναι η εποχή που αποδημούν. Πουλί είναι, ρε, χαμένο το ελάφι. Γιατί, Μάρθα μου, μόνο τα πουλιά είναι αποδημητικά. Κοίταξε και κανένα ντοκιμαντέρ να ενημερωνόμαστε και λίγο. Η Ρέγκα ξέρει πόσο ταξίδι κάνει για να βρει τα αυγά τη. Ο Σολωμός ξέρει τι χιλιόμετρα κάνει. Αν μη καρέτα, καρέτα. Άσε σου λέω. Τι να σου λέω, δηλαδή. Έκανα τρομερούς ελιγμούς από εδώ, από εκεί. Το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί. Ευτυχώς σώθηκα. Τώρα, ευτυχώς, δυστυχώς, άστο αυτό. Ας μην το συζητήσουμε. Εμένα με σκέφτηκες, ρε, πρέπει να πάω πάλι στο Μάστορα. Μην ανησυχείς, Μάρθα μου, θα το τακτοποιήσω εγώ. Θα περάσω αύριο από εκεί και θα το πάρω το αμάξι. Έχω ένα γνωστό που έχει ένα γνωστό φαναρτζή και θα μας το φτιάξει και σε πολύ καλή τιμή. Μάρθα, σου λέω, όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείς, θα το τακτοποιήσω εγώ. Μου έχει μεγάλη υποχρέωση ο άνθρωπος και θα το κάνει σε πολύ καλή τιμή. Μάρθα, Μάρθα, Μάρθα. Μάρθα. Με τη γυναίκα μου. Δεν πήγαινε άλλο. Δηλαδή, είχαμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε τίποτα κοινό. Καμία φλόγα. Τι φλόγα δηλαδή, ούτε σπίθα. Μόνο καυγάδες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και γιατί δεν χωρίζατε? Μα σαν χωρισμένοι ζούμε. Απλά μένουμε μαζί για το παιδί. Το παιδί είναι μικρό και η Όλγα σίγουρα θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα με το διαζύγιο. Οπότε προς το παρόν είπαμε να το αφήσουμε έτσι. Θα έπρεπε να είναι πολύ δύσκολο να μένεις κάτω από την ίδια στέγη με την πρώην σου. Να σου πω την αλήθεια, για μένα όχι, γιατί είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Μένουμε μαζί για το παιδί. Τέλος. Αυτή ζορίζεται λίγο, γιατί δεν το έχει αποδεχτεί ακόμα ότι έχουμε τελειώσει. Δεν το αποδέχεται. Α, δεν το δέχεται με τίποτα. Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, με κυνηγάει. Πω, υπάρχουν τέτοιες γυναίκες. Αν υπάρχουν, εγώ συναντάω μια τέτοια κάθε πρωί. Κι εγώ. Καταφωνεί. Η γυναίκα μου. Ο κλόνος της. Έλα, κορτσάκι μου. Είμαι πολύ ταραγμένη. Αυτό που έγινε με την Τωρέτα δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Όχι, καθόλου, καθόλου δεν τη συμπαθούσα. Αλλά από αυτό μέχρι να πεθάνει έχει μια διαδρομή. Την η ζωή, την ο άνθρωπος. Πω, πες μου κάτι άλλο. Να μου αλλάξει το κέφι, να μου φτιάξει, ρε παιδί μου. Ναι, ξέρεις, εγώ, Κατερίνα μου, δεν είμαι μόνη μου. Είσαι με αυτόν. Καλά, δεν τρέπεσαι. Έβαλες παντρεμένο άνθρωπο μέσα στο σπίτι σου. Το έχεις χάσει τελείως. Ναι, ναι, κορίτσι μου, φυσικά και θα τα πούμε αύριο. Μην τολμήσεις να κάνεις κάτι μαζί του. Σεβάσου τη γυναίκα του ανθρώπου. Ναι, 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 φιλενάδο μου, σε φιλογιά. Α, εσύ χτύρι. Ανδροχωρίστρες όλες σας. Όλα καλά. Όλα καλά. Η φιλενάδο μου πλέον έχει διάθεση για κοβεντούλα. Είναι λίγο φλίαρη. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Αλλά ώρες-ώρες μπορεί να γίνει και πάρα πολύ φορτική. Σαν τη γυναίκα σου ένα πράγμα. Είδες, τελικά υπάρχουν πολλές, αλλά ευτυχώς ζουνε χώρια. Εγώ έχω κουραστεί με την πολυγκρίνια και το κυνηγητό. Θα ήθελα λίγη ηρεμία στη ζωή μου. Κι εγώ ηρεμία θέλω. Γι' αυτό το χώρισε το Χριστόφορο. Ηρεμία και πάλι ηρεμία. Βέβαια, η πολύ ηρεμία, η πολύ πολύ ηρεμία, καμιά φορά χτυπάει στα νεύρα, έτσι δεν είναι? Τι χτυπάει, χτυπάει. Και στη ζωή χρειάζονται και κάποιες στιγμές έντασης. Επιβάλλεται, μπορώ να σου πω. Τι κάνεις εδώ, Νικόλα μου? Πρώτη φορά έρχεσαι στο χώρο που κάνω μάθημα. Είπα να πρωτοτυπήσω κι εγώ, αφού και εσύ κάνεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ασχοληθεί με την ειριδολογία. Άκου τώρα, από την ήριδα του ματιού μπορείς να πάρεις... Ρε μάνα, προσγειώ στον πλανήτη Γη. Είμαι γιος του Μινά. Α, το έμαθες, δεν ξέρω. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, αλλά μην ανησυχείς καθόλου. Ο Μινάς είναι πολύ καλό παιδί και έχει χαρεί πολύ στην ιδέα να γίνει παπάς. Ο Μινάς μπορεί να έχει χαρεί, αλλά εγώ δεν χαίρομαι καθόλου. Μα γιατί? Μου αρέσει που απορείς κιόλας. Πώς είναι δυνατόν να πήγατε για τεστ DNA και να μην ξέρω τίποτα? Βρε, αγόρι μου, αφού δεν ήμασταν σίγουροι, τι να σου λέγαμε. Δεν θέλαμε να σε αναστατώσουμε χωρίς λόγο. Και συγγνώμη, δηλαδή δεν ξέρεις με ποιον έχεις κάνει παιδί? Sometimes it happens. Τέλος πάντων, είχες ανάγκη μία πατρική φιγούρα και έτσι εγώ αποφάσισα να μην το ψάξω περισσότερο. Να σου πω, πάμε να φάμε κάτι. Ελαφρύ όμως. Καλά, για νοριμότητα σου πάει κόκαλα, Αλήθεια τώρα. Κάτσε, βρε Νικόλα μου, κάτσε, Νικόλα μου! Είχες μπλοκαρισμένη ενέργεια! Πώς είσαι? Βολεύτηκες? Ναι, πολύ καλύτερα. Μπράβο, μπράβο. Έτσι κάτσε, να ξεκουράζεται και ο φιένα σου. Ναι. Σε ευχαριστώ, Πινελόπη, που με βοήθησες και που με βοηθάς. Μπορώ να κάνω και αλλιώς. Δεν μπορείς, Όχι. Εγώ μαζί σου θέλω να είμαι, Αντώνη. Και ας κάνω τη σκληρή. Αλήθεια. Κι εγώ αυτό θέλω. Δεν μπορώ να είμαστε χώρια. Πονάω. Πού πονάς? Στο κεφάλι? Πάω να δω αμέσως τι παύση πονάει έχετε κάτω. Όχι. Δεν καταλαβες. Εννοώ, η καρδιά μου πονάει. Θέλω να είμαστε μαζί. Εσύ είσαι το παύση πονό μου.
Ναι, ναι, κάτι τέτοια μου λες και δεν μπορώ να μείνω μακριά σου. Αλήθεια? Συνεχίζουμε δηλαδή? Ναι, συνεχίζουμε. Το πώς όμως δεν το ξέρω, γιατί στο λέω, δεν αντέχω άλλα προβλήματα με την Ιουλία, κουράστηκα. Ούτε εγώ δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, έχω όμως μια ιδέα. Θα συνεχίσουμε τη σχέση μας μυστικά. Μεγάλα παιδιά είμαστε, δεν χρειάζεται να τα ξέρει κιόλα. Αν και συχαίνω με τα ψέματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση ίσως είναι μια λύση. Θα πρέπει όμως να κρυβόμαστε και στο σχολείο. Εντάξει, δεν πειράζει, λίγες ώρες είναι. Έχεις δίκιο. Αν είναι να μας αφήσει ήσυχους, αξίζει. Ναι, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η μαμά είναι έξυπνη. Ξέρεις τι θα κάνουμε? Δεν θα μιλάμε καθόλου όταν βρισκόμαστε στο χώρο της. Όχι, 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 όχι. Έχω σκεφτεί κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Λοιπόν, εγώ θα κάνω πως λιώνω για σένα και εσύ ότι δεν μου δίνεις καμία σημασία. Πώς θα ακούς αυτό? Μήπως το παρατραβάμε λίγο με το θέατρο? Δεν έχει τελείως ψέματα. Από τότε που γύρισα από τη Θήβα, μαράζωσα για χάρη σου. Εντάξει. Παραπονιάρη μου εσύ. Θα το κάνουμε. Τι έγινε, ήρθες? Καλώς τον να, καλώς τον να. Τι είναι από το μέτωπο? Τι ρωτάς, μωρέ, δεν το βλέπεις? Πάνω λεθρία μας, κοίτα εκεί. Δεν βλέπεις την πλερέζα? Στέρε, παιδιά, μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να μου πιάσει τη μύτη, θα σκάσω. Η Βιολέτα μου, η γυναίκα μου, να συνεχίζει σχέση με ένα παντρεμένο, μωρέ. Έλα, σοβαρά τώρα, στο είπε? Ναι, δεν μου το είπε, αλλά δεν τα αρνήθηκε κιόλας. Είπε, δεν ξέρω. Ποιος, η Βιολέτα? Αυτό το εύθραυστο, αυτό το ευαίσθητο πλάσμα, πού πήγε? Χάθηκε, μωρέ. Α, όχι, δεν χάθηκε, γιατρέ. Εγώ θα σου πω τι έγινε. Μεταμορφώθηκε. Ξέρεις τι γίνονται οι γυναίκες όταν χωρίζουνε? Μέγερες, ναι. Βρικολακιάζουν, διψάνε, θέλουν να πιουν αίμα. Εγώ τι να πω, ρε? Που η δικιά μου ήταν έτσι και πριν το χωρισμό? Όχι, όχι, η Βιολέτα μου δεν ήταν έτσι. Η Βιολέτα ήταν διαφορετική εντελώς. Δεν μπορεί. Αυτός της έκανε μάγια ο αλήτης. Τι μάγια? Ο γυμναστής φαίνεται έχει μέλι και γλυκάθηκε η Βιολέτα. Θα σου πνίξω. Κάτσε, ρε γιατρέ, άσ' τον τώρα. Έλα, ρε γιατρέ. Δεν έχουν κάνει σεξ. Αποκλείεται να έχουν κάνει σεξ. Και τόσο καιρό τι κάνουν, τις κουμπάρες παίζουνε. Τι πάει στο λικαβιτό να δουν το ηλιοβασίλεμα? Τι σε νοιάζει σένα? Έλα, ρε δόκτωρ, τι ηλιοβασίλεμα, τι βλακίες είναι αυτές που λες? Έχει δίκιο, πατράν. Το σεξ είναι μες στο πρόγραμμα. Σταματήστε αυτό το σεξ, δεν έχουν κάνει σεξ, λέμε. Με διαβεβαίωσε ο Ορφέας. Μου το είπε πριν τρεις μέρες. Μου λέει, ξέρεις, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Άρα και να λέει, δεν έχουμε ολοκληρώσει. Ποιες τρεις μέρες, ρε? Ναι. Τρία λεπτά θέλει. Θα σε πνίξω, ρε. Σταμάτα! Έλα, ρε, Χρυσόγορε, σταμάτα πια! Και εσύ τι λες, μωρέ? Τι τρία λεπτά? Τρία λεπτά σου χρειάζεται σένα για να σβήσει το αμάξι. Μου θες και την πιτσιρίκα πάνω να θεμάσαι. Δεν λέω για μένα, ρε, γι' αυτό λέω. Γεια σας, παιδιά, εγώ φεύγω. Γεια σου, το καλό κορίτσι μου, το καλό. Καλό βράδυ. Γεια σου, γεια σου. Τι ήθελε αυτή? Να βάλει κούπα. Τα ξεχάσει τελείως. Έφερε τον Αντώνη εδώ πέρα γιατί είχε ένα μικρό ατύχημα. Ναι. Να, αυτή εδώ παραδείγματος χάρη. Τη βλέπεις τώρα? Είναι μέσα στα μέλια. Είναι μέσα στη γλύκα, μέσα στην τρυφερότητα. Μετά ξέρεις τι θα γίνει. Μέγερα κι αυτή. Βέβαια, μέγερα. Θα μεταμορφωθεί, θα γριέψει, θα βγάλει δόντια. Σιγά μου βγάλει και ουρά, ρε. Ναι, ρε, και δόντια και ουρά θα βγάλει. Μη σου πω, θα βγάλει και κέρατα. Κέρατα, ποια κέρατα, ποιος είπε, γιατί κέρατα? Όχι, ρε, δεν λέμε για τα δικά σου. Θα σου πνίξω. Επίτηδες. Ωραία, ε. Πολύ, δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν βιαζόμαστε. Έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας. Σε κούρασα, μωρό μου, ε? Όχι, ναι. Απλά εννοώ τώρα να μην το ζορίζουμε. Σε ζόρισα, ε? Κρίμα, γιατί εγώ σκεφτόμουν να πάμε και για ένα δεύτερο γύρο. Τι γύρο? Γύρο κοτόπουλο. Βιολέτα, εγώ θα ήθελα να το ξανακάνουμε. Να το ξανακάνουμε? Γιατί το κάναμε? Τώρα γιατί το λες αυτό, δεν πέρασες καλά, δεν σ' άρεσε? Ακού τι λέει. Ξετρελάθηκα, εγώ τώρα είμαι μια τρελή. Εγώ καιρό είχα να περάσω τόσο υπέροχα. Τέλεια. Ετοιμάσου να ξανατρελαθείς. Όχι, άλλη τρελό. Μην τρελαθώ τόσο πάρα πολύ. Δηλαδή, σε μια μέρα, μην φτάσω και στο Σουρλομανδία. Εντάξει, σε καταλαβαίνω, εξαντλήθηκες. Λογικό είναι. Ναι, η εξάντληση, Το σημαντικό είναι μας συνεργιόμαστε. Α, ναι. Και, τι σου είπε? Και σε παράτησε εκεί, το παιδί? Ναι. Ναι, μωρέ Στέλλα, κατάλαβα που να μην καταλάβαινα, ναι. Έλα, τα λέμε, ναι, έλα, γεια. Τι έγινε? Τι να γίνει, μωρέ, πήγε, βρήκε τη Στέλλα, της έβαλε τις φωνές, την είπε ανώριμη και σηκώθηκε και έφυγε. Εντάξει, επόμενο ήταν να φρικάρει το παιδί. Άσε να του κάτσει λίγο μέσα του. Εντάξει, να του κάτσει, εγώ δεν είπα να μην του κάτσει, αλλά αυτός εξαφανίστηκε.
Όταν λες εξαφανίστηκε. Καλά, δεν τρέχουν τώρα στις αστυνομίες, αλλά στέλνουμε ότι δεν κινήθηκε και το βράδυ. Όχι, ρε γαμώτο! Ανησυχείς κι εσύ, ε. Ε, βέβαια. Μπορεί να πήγε να μείνει στη Δανάη. Καλά, ο καθένας με τον πόνο του εδώ μέσα. Ναι, αλλά δικός μου. Για ποιον είναι τα μακαρόνια μέλισσα? Είναι για εσένα που γνωρίζεις από παράδοση και εσένα που γνώρισες τα μέλισσα με φρέσκο κολτό λαχανικών. Για εσένα που έχεις αδυναμία στα ολικής με χαρούπι και για εσένα που η τελευταία μπουκιά είναι η δύναμή σου. Είναι για σένα, για σένα, είναι για όλους. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες. Είναι λίγο βαρύτερος, έτσι, άντε τώρα. Δεν θα βάλουμε τα κομμενικά του Πέτρου πάνω από το παιδί μου. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν πρέπει να μάθω, δεν γίνεται. Θα τρελαθώ, δεν γίνεται. Κάτσε, ρε, γιατί πώς κάνεις έτσι. Πες μια καλημέρα πρώτα. Μα καλά σου λέει, και εμείς έχουμε προβλήματα, κύριε, αλλά δεν έχουμε χάσει τους τρόπους μας. Πες μια καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κακή ψυχρή και ανάποδη. Πρέπει να μάθω νέα από τη Βιολέτα, δεν αντέχω άλλο. Προς τον ύπνο σου την έβλεπες. Βρε, με ρωτάς αν κοιμήθηκα. Περπάταγα όλη νύχτα μέσα στο δωμάτιο σαν το φάντασμα. Κάτι πρέπει να κάνω, δεν μπορώ να κάτσω με σταυρωμένα χέρια. Ναι, και τι θα κάνεις? Θα πάρω τηλέφωνο. Ποιον? Την Κατερίνα. Για να πάρει τηλέφωνο πρωί-πρωί την Κατερίνα είναι πολύ απελπισμένος. Δηλαδή τώρα εγώ έτσι γυμνάζω ζυγωματικό. Ποιος? Ο Μιμίκος ο γιατρός. Ποιος, ο Χριστόφορος είμαι. Ναι. Λέγε γρήγορα τι θες, γιατί γυμνάζω τα ζυγωματικά μου. Ας τα ζυγωματικά σου, μια χαρά είναι. Με τη Βιολέτα τι έγινε, μίλησες καθόλου? Όχι, ναι. Δηλαδή ναι, εκτός το βράδυ για λίγο, αλλά ήταν με παρέα, δεν μπορούσα να μιλήσει πολύ. Παρέα? Τι παρέα? Στο σπίτι με παρέα? Μη μου πεις! Δεν στο λέω, αλλά μάλλον με τον κόμενο ήταν. Τον κόμενο μέσα στο σπίτι, στην οικογενειακή εστία μπροστά στο παιδί! Τι να σου πω, εγώ προσπάθησα να την αποτρέψω, αλλά δεν ακούει κανέναν. Θα ακούσει εμένα μια και καλή η κυρία Βιολέτα. Κακά μαντάτα, ε. Άμα πάρεις πρωί-πρωί την Κατερίνα, λογικό είναι, δεν θα σου πιέσαι καλό. Μα τώρα θα τη βρω και θα λογαριαστούμε. Πάλι, δεν λογαριαστήκατε χθες. Χθες δεν μου είχε κουβαλήσει τον κόμενο μέσα στο σπίτι, στον καναπέ μου, στον μπάνιο μου, στην κρεβατοκάμαρά μου. Ήρεμα, ήρεμα, Χριστόφορε. Όχι ιστερία, ψυχραιμία θέλει. Ψύχρεμος, μαγούρι μου. Με βλέπεις? Ψύχρεμος. Ψύχρεμος. Νομίζει ο καράφλας ότι θα μου βατέψει εμένα τη γυναίκα. Όχι. Δε στάπανε καλά. Δε στάπανε καλά. Ω, καλά, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Πάλι στο διαδίκτυο μας βλέπω. Αυτή τη φορά στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάω κι εγώ στο μαγαζί. Ρε, παιδιά, για πείτε μου κάτι λίγο. Το θέμα με τον Νικόλα. Πώς να το χειριστώ? Κοίτα, θα αφαιρθείς όρημα. Πολύ όρημα. Έχει δίκιο, σωστά τα λέει. Όρημα. Ωραία, όρημα. Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη? Δεν ξέρω. Πες, ρε Ευτυχή. Ούτε εγώ ξέρω. Αλλά το όρημα είναι μια πολύ σωστή συμβουλή. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδί μου. Πινελόπη, μπορώ να σου μιλήσω λίγο? Δουλεύω αυτή τη στιγμή, Αντώνη. Ναι, αλλά... Δεν υπάρχει αλλά. Ας κρατήσουμε, παρακαλώ, τη σχέση μας σε επαγγελματικό επίπεδο. Μάλιστα. Αντώνη μου. Αντώνη μου. Είσαι καλά? Ναι, μητέρα. Όλα καλά. Αφού το θέλει έτσι. Μπράβο, αγόρι μου, που δείχνεις τέτοια ωριμότητα. Αντέ, για την πολύ αξία της δώσαμε. Ναι, μητέρα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αυτό το αστιάκι με τα κλειδιά να το κόψουμε λίγο, εντάξει? Πρόλαβες! Το φυγάρεψες στον κόμενο! Ωραία, μην γίνεσαι χυδαίος! Και πάρ το απόφαση! Δεν μένεις πια σε αυτό το σπίτι! Μπορεί να μένω σε αυτό το σπίτι, αλλά αυτό είναι σπίτι μου! Και στο σπίτι μου όποτε θέλω μπαίνω και όποτε θέλω βγαίνω, σωστά! Λάθος! Και σε παρακαλώ πολύ να μου επιστρέψεις τα κλειδιά! Να σου επιστρέψω τα κλειδιά! Κάτσε ρε Βιολέτα, ποιος πληρώνει για αυτό το σπίτι? Είσαι υποχρεωμένος να δίνεις διατροφή για το παιδί σου! Υποχρεωμένος είμαι να δώσω τόσα κι άλλο τόσα για το παιδί μου! Το επίδομα το δικό σου όμως κομμένο από τη ρίζα, να το ξέρεις! Τι πες? Τι νομίζετε, κυρία μου, θα γλεντάτε πολύ η υγεία του κορόιδου! Λοιπόν, έχεις πολύ θράσος! Που τολμάς να μου κάνεις σκηνή μετά από όσα έχω υποστεί από σένα τόσα χρόνια! Εγώ, κυρία μου, ποτέ δεν τόλμησα να φέρω γυναίκα μέσα στο σπίτι, μπροστά στο παιδί μου! Προφανώς την ανιψιά της κυρίας σας Σπασίας την ξεχνάμε! Αυτή δεν την έφερα, τη βρήκα εδώ πέρα και μην μου τα γυρίζεις τώρα! Ποιος γυρίζει, τι σε ποιον, μωρέ! Αυτό, μωρέ, δεν σ' αναγνωρίζω. Ειλικρινά δεν σ' αναγνωρίζω, μωρέ. Αυτά που κορόιδε με κάνεις. Μπαίνεις ανάμεσα σε ζευγάρια. Πράμα.
Και σαν να μην φτάνει αυτό, μου φέρνει και τον παντρεμένο μέσα στο σπίτι να βλέπει η κόρη μας να παίζει παράδειγμα. Δεν μου λες. Με παρακολουθείς ακόμα. Δεν είναι ανάγκη να σε παρακολουθήσω, Μαρτία. Σε παρακολουθήσω. Έχεις γίνει βούκινο παντού. Α, έχω γίνει και βούκινο. Πρώτον, λοιπόν, να ξέρεις ότι το παιδί δεν κοιμήθηκε στο σπίτι. Μπα! Άρχισε να ξεπορτίζω όλα σαν τη μάνα του. Στην κολλητή της έμεινε. Και δεύτερον, το τι κάνω στη ζωή μου είναι δικαίωμά μου. Και όπως είπα και χθες, δεν σε αφορά. Το που ξοδεύω όμως τα λεφτά μου με αφορά. Δεν θα πληρώνω εγώ τη σπιταρόνα για να κάνεις εσύ φιγούρα στον κόμενό σου τον παντρεμένο. Αν θέλεις μεζονέτες και μεγαλεία να συντηρείς μόνη σου. Αχ, το παρατραβάμε. Δεν θες να πάμε δικαστικά. Να δούμε τι δικαιούται ο καθένας μας μετά από τόσα χρόνια γάμου και μετά από τόσα χρόνια κέρατο. Άιντε πια! Πού πας? Όπου θέλω πάω. Α, και πού είσαι, φεύγοντας να κλειδώσεις και να βγάλεις και τα σκουπίδια. Τι αδίστακτη. Τι πλάσμα είναι αυτό, γυναίκα αράχνη. Αλλά μου το έχει πει η μάνα μου. Δεν το πιστεύω, ρε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Μα είναι δυνατό, ρε. Είναι συμβουλές αυτές που δίνουν. Ρε, θα τρελαθούμε τελείως. Φυσικά, ρε, δουλεύω. Όχι, 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 δες εδώ. Κοίτα εδώ, ρε. Κοίτα, κοίτα. Ρωτάει τώρα η άλλη, έτσι, αν την απατάει ο άντρας της επειδή δεν κάνουν σεξ. Και λέει τι να κάνει. Ναι, τι να κάνει. Τι να κάνει. Ωχ, και της απαντάει η άλλη. Κοίτα. Γλυκιά μου Μίτσο. Μίτσο. Όχι. Γλυκιά μου Μίτσι, καλησπέρα. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις ένα ιδιωτικό detective για να σιγουρευτείς. Μα είναι δυνατό, ρε. Τι πράγματα ρωτά. Τι ρεστιχνισμοί είναι αυτοί, ρε. Και τι να κάνει η γυναίκα, δηλαδή. Τι να κάνει. Θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Λοιπόν, θα προσλάβει έναν μπεδαρά, θα τον έχει συνεχώς δίπλα της και έτσι ο άλλος θα τσιμπήσει. Κατάλαβες. Την απαντάει, δεν την απαντάει, θα επιστρέψεις πίσω. Τέλος. Και έτσι θα αναδερμάνουν τον ερωτά τους. Φοβερή ιδέα. Μα αυτές δίνουν συμβουλές. Εγώ έπρεπε να δίνω συμβουλές, ρε. Αυτό είναι! Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι! Το μέλλον μου! Αυτό, βρε, τι βγάζει αυτό το μυαλό, ρε! Βρε, τι γεννάει αυτό το κρανίο, ρε! Τι ιδέα μου ήρθε πάλι, ρε! Φεύγω, πάω! Άντε, πήγαινε, το καλύτερο που έχεις να κάνεις για να δουλέψω κι εγώ λίγο. Δεν με ρωτάς που πάω? Όχι! Θα σου πω εγώ που πάω. Πάω για να διαπρέψω. Καλημέρα, Δανάη! Καλημέρα. Τι να διαπρέψω, που ήδη διαπρέπω. Τσάω! Τι εννοεί? Πες τι εννοώ! Ναι, εννοεί ότι... Πες! Αυτό λέω. Όχι μόνο τίποτα από τις γνωστές τρέλες του Ευτύχη. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τίποτα, πέρασα να πω μια καλημέρα. Όχι, πολύ καλά έκανες, μπράβο. Και μου αρέσουν εμένα αυτές οι καλημέρες, απλά ήταν λίγο ξαφνικό. Έχεις χρόνο να τα πούμε λίγο? Ναι, βέβαια, καλά, ότι έχω καμιά δουλειά να κάνω, προς τα μου. Έλα. Κάτσε. Ναι. Μου έχεις λείψει πολύ αυτό το καιρό. Ναι, αλλά δεν μου το έδειξες. Εντάξει, ναι, γιατί φοβόμουν να το παραδεχτώ και στον εαυτό μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι... Θέλω πολύ να το ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτή τη φορά όμως με το μαλακό, ε? Όπως θες εσύ. Αρκεί να είμαστε μαζί, τίποτα άλλο. Τώρα, μιας και το φέρε κουβέντα όμως. Με τον Νικόλα, τι γίνεται? Γιατί, εντάξει, είπαμε με το μαλακό να το ξαναπροσπαθήσουμε, αλλά οι δυο μας, όχι η ολόκληρη παρέα. Όχι, όχι, μην ανησυχείς, δεν συμβαίνει κάτι. Ο Νικόλας είναι πολύ καλό παιδί και έχει αισθήματα για μένα, αλλά εγώ όμως όχι. Όχι. Ίσως να του έχω δώσει κάποιες ελπίδες. Ίσως. Και δεν μπορεί να τις πάρεις πίσω, δηλαδή? Ναι, εννοείται, μπορώ. Τώρα, βέβαια, είναι μια ευαίσθητη στιγμή για τον Νικόλα, γιατί έχει προκύψει και το θέμα πατρότητας, καταλαβαίνεις. Μην το καταρακώσω. Παρηγοριά χρειάζεται. Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η παρηγοριά σου? Μπορεί να φτάσει μέχρι το κρεβάτι? Όχι, καλέ, τι λες. Δεν έχει συμβεί τίποτα μεταξύ μας, ούτε πρόκειται. Χθες το βράδυ, δηλαδή, δεν κοιμήθηκες εσένα? Εννοείται πως όχι. Εξάλλου, εμένα το μυαλό μου είναι αλλού. Ναι, αλλού, ε. Αλλού. Μπράβο σου. Και πότε σκοπεύεις να το πεις? Κάτσε να βγουν τα αποτελέσματα του τεστ πρώτα και θα δω πώς θα γίνει. Ωραία. Γιατί χρειάζομαι κι εγώ στήριξη. Ναι. Θέλω παρηγοριά. Και εσύ θες παρηγοριά? Κι εγώ θέλω παρηγοριά, γιατί είμαι μωρό. Αχ, τι μωρό είσαι. Υπερφυσικό μωρό. Θωμά, ένα φίλτρο και ένα εσπρέσο. Έλα, Μινά, έλα, ηρέμησε. Περίμενε τουλάχιστον να βγει το αποτέλεσμα του τεστ. Άσε, σου λέω τώρα, ρε παιδί μου. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι, σου λέω. Δεν είσαι, τώρα αρχίζει το πανηγύρι. Τώρα θα δεις πως είναι να έχεις παιδιά και να τρέμει κάθε μέρα το φιλοκάρδι σου. Όλα εδώ πληρώνονται. Θα ήθελα να ξέρεις, εγώ έχω φίλους, εγώ ή φίδια έχω. Αγάπη μου, όμορφη εσύ.
Εμένα μπορείς να με λες και εσύ για το μωρό σου. Τι θέλεις, ρε φτύχη? Σε θέλω, Μαρίνα, σε θέλω για να φλέγω σύντημα. Σούπα. Μήπως βρήκες το γνωστό του γνωστού σου που θα μου φτιάξει τα μάξι? Όχι. Μήπως βρήκαμε το ελάφι να το πάμε δικαστικά? Όχι, ούτε αυτό. Σε θέλω. Έχω μια ιδέα για μια τρομερή δουλειά. Αχ, ευτύχη, δεν έχω την ευεξία σου πραγματικά. Έλα, σε παρακαλώ. Θέλω να μου διαθέσει λίγο χρόνο. Σε χρειάζομαι. Θέλω τη βοήθειά σου. Τώρα είναι που δεν θέλω με τίποτα. Έλα, ρε Μαρθού. Όχι, α τα Μαρθούλα. Εγώ στι λαμογέ σου δεν ανακατεύομαι. Όχι, τι λαμογέ σου. Εγώ μιλάμε για καθαρή. Τι μια δουλειά, ρε, με αφημί, φορολογία, τα πάντα. Σόπα, γκρεμίστηκε κανένα φούρνο. Έλα, σε παρακαλώ και εκεί ακόμα. Εσύ είχε μια φιλενάδα που είχε ένα γυναικείο blog που έδινε συμβουλέ. Το έχει ακόμα? Ναι, τι σχέση έχει αυτό τώρα? Θέλω να γράψω εκεί. Θα δίνει εσύ συμβουλέ για μαλλιά και νύχια? Όχι, ρε, θα δίνω συμβουλέ συναισθηματική φύσεω. Κατάλαβε? Με πάρα πολύ καλό αυτό. Ναι, το έχω τσεκάρει. Ο Αντώνη και η Πινελόπη. Εγώ του τα φτιάξα. Ο Πέτρο και η Δανάη. Δικό μου κι αυτό. Είμαι καταπληκτικό. Έχω ταλέντο σε αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό. Αυτό που λε για τη Δανάη δεν νομίζω ότι ισχύει. Δεν μου πει κάτι τέτοιο. Μπα, για ρώτησε τι και σήμερα που ήρθε να βρει τον Πέτρο. Σου λέει με μάγο. Μάγο των σχέσεων. Βέβαια, άλλωστε φαίνεται και από τη δική μα σχέση. Μαγεία. Ναι, καλά, άλλο αυτό. Είμαι μάγο για του άλλου. Για εμάς είναι διαφορετικό. Έχεις δει κανένα χειρουργό να χειρουργεί μόνο στον εαυτό του? Τι γίνεται αυτό τώρα? Μιλάμε τρελά πράγματα. Δεν λέμε, εσύ λες. Ναι, έλα, σε παρακαλώ, έλα, θα με βοηθήσεις. Βοήθησε με. Βοήθησε με, Μάρθα, να εκτοξευθώ. Θα σε βοηθήσω. Μπας και εκτοξευθείς και από εδώ μέσα, γιατί με κούρασες. Είναι και κάτι άλλο. Τι, ρε φτύχη. Δεν θέλω να τις μιλήσεις για μένα. Μου χαζό είσαι. Τώρα δεν μου πεις να τις μιλήσω. Ναι, άκουσα με. Κοίταξε, επειδή αυτά είναι κυριακές υποθέσεις, θα τις πεις ότι είναι για σένα. Το κάνεις για σένα, έτσι, για να συμπληρώσεις το εισόδημά σου. Και εγώ θα γράφω με ψευδόνυμο. Πραγματικά δεν πας καλά, αλήθεια στο λέω. Ρε Μάρθα, έλα, σε παρακαλώ, μην γελάς. Έλα, θα με βοηθήσεις. Καλά, θα το σκεφτώ. Φύγε τώρα, θέλω να μιλήσω με τη φίλη μου. Θα το σκεφτείς? Ναι, είπαμε. Γεια σου, Βιολέτα, τι έγινε, τι κάνεις? Σε έψαχνε ο Χριστόφορος, σε βρήκε? Με βρήκε. Σε βρήκε, αρτιμελή σε βλέπω. Μια χαρά, χαιρετώ, γεια. Τι σε ήθελε, Ευτύχη? Άστο, βαριέμαι να τα επαναλάβω. Εσύ τι έγινε με τον Ορφέα, τι αποφάσισες? Θα σου πω, αλλά πρώτα πες μου εσύ. Είναι πολύ νωρίς για σκληρό αλκοόλ. Ναι, ρε Βιολέτα, είναι. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Κάπου στον κόσμο θα είναι απόγευμα. Για βάλει ένα ουίσκι. Μαμά, εγώ φεύγω. Κάτσε λίγο, Νινάκι μου. Κάτσε εδώ. Τι να με δεις? Τόσες φορές με έχεις δει από το πρωί. Και κάθε φορά μου δίνεις την ίδια εντύπωση. Λες πως δεν σε νοιάζει για την Πινελόπη, αλλά υποφέρεις. Όχι, δεν υποφέρω. Όχι πολύ, δηλαδή. Και το κολατσιό σου. Δεν το έφαγες, βλέπω. Δεν πεινάω. Αχ, Αντώνη μου. Πρέπει να προσέχεις την υγεία σου. Τόσες μέρες έπαιρνες φάρμακα, έχεις καταπονηθεί. Πρέπει να τρως καλά, να παίρνεις βιταμίνες. Έχεις αδυνατήσει. Αφού δεν πεινάω, τι να κάνω, να φάω με το ζόρι? Με το ζόρι! Σε λίγο θα πέσουν τα παντελόνια σου. Δεν πειράζει, μητέρα. Θα πάρω καινούργια. Εγώ φεύγω τώρα. Το παιδί μου έχει ρέψει. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν κατάλαβες αν το κάνατε. Εντάξει, δεν είμαι και 100% σίγουρη. Έλα ρε, μη γελάτε. Βιολέτα, πώς θα μη γελάμε με αυτά που ακούμε? Συγγνώμη, για να καταλάβω, δηλαδή, από προσόντα τζίφος ο Karate Kid. Εντάξει, τώρα μπορεί και να... Εγώ πιστεύω ότι δύο άνθρωποι χρειάζονται το χρόνο τους για να βρουν ο ένας τα κουμπιά του άλλου. Όσο χρόνο, αγάπη μου, και να δώσεις, το γαριδάκι, γαριδάκι θα μείνει. Έλα ρε παιδί μου, εγώ μπορεί και να φταίω εγώ που δεν τον άφησα, ξέρεις, να χαλαρώσει και να μου το δείξει. Τι να σου δείξει, παιδί μου, πιο. Όχι, το μεγαλείο του. Α, το μεγαλείο του ακούω. Βιολέτα μου, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά από το μεγαλείο μέχρι το περνάω και δεν ακουμπάω. Στην κυριολεξία. Υπάρχει μια κάποια απόσταση. Εντάξει. Όχι, κι εγώ απογοητεύτηκα. Ναι. Αλλά θα το παλέψω. Ναι. Τρόμπα ποδηλάτου έχει σπίτι. Κάνει θαύματα, δηλαδή. Έλα τώρα, μπορεί να φταίω κι εγώ που κάνω τη σύγκριση με τον Χριστόφορο που. Εντάξει, υπάρχει διαφορά. Τι εννοείς, ο Χριστόφορος είναι τόσο πρικισμένος? Όχι, ότι είναι. Άντε, πόσο, για δείξε πόσο. Έλα, καλή, θα δείξε μου στον κόσμο. Καλή, δείξε τώρα, μην τρέπεσαι. Έλα, καλή, δείξε. Όχι, δεν δείχνω, να δείξε του Πέτρου. Του Πέτρου, του Πέτρου, κανονικό, νορμάλ, ναι. Και εμένα, νορμάλ, όλοι. Α, και στη γυναίκα, παιδιά, το θέμα είναι εγκεφαλικό, έτσι. Ναι, αλλά για να σου έρθει και το εγκεφαλικό, χρειάζεται και λίγο να γίνει το. Εντάξει, άλλο θέμα τώρα. Τι είσαι, ήδη ο Ευτύχης, είπαμε. Α, ο Ευτύχης, Ο Ευτύχης θέλει να τον βοηθήσω να γίνει σύμβουλο σχέσεων. Ναι. Γιατί είδε ότι έχει ταλέντο σε αυτό. Τα έφτιαξα στον Αντώνη με την Πινελόπη και στον Πέτρο με την. Ναι, όταν υπάρχει πρόβλημα, για πες, συνέχισε. Σε,
στον Πέτρο με τη Δανάη. Συγγνώμη, ρε Κατερίνα, θα στο έλεγα, αλλά και εγώ τώρα το έμαθα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με αυτή. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα είχε με ένα πιτσιρικά. Κάθε εβδομάδα αλώνει. Τώρα και ο Ευτύχης μπορεί να είναι ακρίβειες. Τα φουσκώνει αυτό γενικότερα. Ναι, τα φουσκώνει ο Ευτύχης. Φουσκώνω κι εγώ. Έλα, άλλο θέμα τώρα. Άιντε, α πούμε πάλι για τον Ορφέα. Όχι, αγάπη, δεν θα πω για τον Ορφέα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μπορώ να μιλάω. Με τη ρητά πρόσωπα που μπαίνουν ανάμεσα και χωρίζουν τα ζευγάρια. Εμένα είπε τρίτο πρόσωπο. Ναι, εσένα, αλλά δεν το εννοούσα, θα τις περάσει. Εγώ, Μάρθα μου, δεν μπήκα ανάμεσα σε ζευγάρι. Το ξέρω, αγάπη μου, και αυτή το ξέρει. Αλλά τώρα της την έδωσε, κατάλαβες. Τι θέλω κι εγώ και τα ανοίγω το ρημάδι μου. Ναι. Κυρία Δοξαρά, εγώ φεύγω. Ναι. Ναι, κοπέλα μου, ναι, να φύγεις. Να πας σπίτι σου, να ξεκουραστείς, γεια. Είστε καλά. Καλά είμαι, Μαρουλικιά, μην νοιάζεσαι. Σίγουρα, μήπως χρειάζεστε κάτι. Χρειάζομαι. Χρειάζομαι σκηνή και σαμπούνι να το δώσω στο ταβάνι, να κρεμαστώ. Μα τι λέτε. Άσε με, Λουκιά. Δεν είμαι καλά. Αχ, πείτε σε μένα, πείτε μου τι έχετε. Εγώ είμαι εδώ πάντα για σας. Έχω θέματα, άσε τώρα, μη σε βασανίζω με τα δικά μου. Όχι, πείτε μου. Εντάξει, όχι εγώ δηλαδή, ένας φίλος μου έχει θέματα. Μάλιστα, γι' αυτό είστε κι εσείς έτσι, ε. Συμπάσχετε. Συμπάσχω, δεν θα πει τίποτα. Κοντεύω να τρελαθώ, Λουκία. Και τι θέμα έχει αυτός ο φίλος σας. Να... Η γυναίκα του, ναι, έχει μπλέξει με έναν άλλον και δεν λέει να ξεκολλήσει. Τι με το καλό την πήρα. Τι. Την πήρα αυτός δηλαδή. Τι την απειλήσα, θα της κόψω τα λεφτά. Αυτός την απειλήσε, εμένα τι με νοιάζει, δικά μου είναι τα λεφτά. Ναι, και αυτή τίποτα. Τίποτα, ανένδοτη σου λέω. Μάλιστα. Κάτι πρέπει να κάνω για το φίλο μου. Σας καταλαβαίνω, δύσκολη κατάσταση αυτή. Δύσκολη, δεν θα πει τίποτα. Ναι, Αχ, κύριε Δοξαρά, μην κάνετε έτσι, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να σας βλέπω έτσι. Δεν μπορώ, Λουκία, τι θέλω. Ποια! Τη φιλία μου με το φίλο μου, την έχω ανάγκη, το χρειάζομαι. Όμως για να έχω το φίλο μου, πρέπει να είναι καλά κι αυτός, κατάλαβες. Ναι. Για να είναι καλά, πρέπει να χωρίσει η γυναίκα του. Πρέπει να χωρίσει από τον άλλον, κατάλαβες. Πρέπει να χωρίσουνε. Ωραία. Μισό λεπτό. Λίγο. Αυτός ο άλλος είναι παντρεμένος ή ελεύθερος. Παντρεμένος που να μην ήταν. Και η γυναίκα του ξέρει τι συμβαίνει. Όχι, σου λέω, δεν ξέρει τίποτα. Τότε πρέπει να μάθει. Τι εννοείς. Προτείνω να πείτε στο φίλο σας να πάει να πιάσει τη γυναίκα του άλλου και να της τα πει χαρτί και καλαμάρι. Και μετά. Μετά αφήστε αυτή να αναλάβει δράση. Και σας υπόσχομαι ότι όλα θα πάνε καλά. Λες. Λέω και παραλέω. Λες, ρε Λουκιά, να έχουμε αποτέλεσμα. 1000%. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δαιμόνιο, κύριε Δοξαρά, από μια γυναίκα που θέλει έναν άντρα. Αστέρι! Διάνοια! Ναι! Άντε, πήγαινε. Πού να πάω? Πήγαινε, εκεί που πήγαινε, ξέρω. Σαν πως θυμάμαι, πού πήγαινε. Θα θυμηθεί στον δρόμο. Αστέρι μου, κολόνα του ιατρίου μου. Είμαι. Άντε, πήγαινε, μωρί. Πήγαινε. Η κυρία Όλγα Μακρύ, θα ήθελα να σας μιλήσω. Κάτσα πρόοδο, Αντωνάκης. Τι λες, ρε. Σήμερα, παίζουμε και θέατρο τώρα. Και δεν μου λες, το φάγε η κυρία Ιουλία. Το φάγε ότι χωρίσατε. Αμάσιτο. Νομίζω ότι είμαι πολύ πληγωμένος τώρα που η Πινελόπη δεν με θέλει. Ναι, αλλά μην τα βάλει τώρα με το κορίτσι μας, ότι συναχωρεί το κανακάρι της. Άντε καλά, αφού έτσι κι αλλιώς αυτό θέλει, να μην έχουμε σχέσεις. Μη σου πω ότι θα τις κάνει και αύξηση τώρα που κάνει ότι με φτύνει. Έλα, πήγε. Εσύ. Έλα. Α, πήγε. Καλά αυτή. Τι κάνεις, αγάπη μου? Καλά. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Πινελόπη. Εμείς τώρα θα πάμε πάνω να ράξουμε, εντάξει. Άντε, πηγαίνετε. Και φρόνημα, ε. Δεν στο υπόσχομαι. Look into my eyes again.
closer. Forget the world outside. There's no reason to pretend. Μου λείπεις. Και εμένα. Τι έγινε, είναι κάτι σοβαρό? Μα όχι, ο Μινάς μου λέει να πάω λίγο νωρίτερα αύριο. Τέλεια. Δεν μου λες βρε Νικόλα. Έλα, όχι πάνω στο καλύτερο. Ναι, αλλά τόση ώρα δεν έχεις πει κουβέντα για το θέμα σου. Ποιο θέμα μου? Καταλαβαίνεις πολύ καλά για ποιο θέμα μιλάω. Τι να πω. Πες κάτι, βγάλ' το από μέσα σου. Πες πώς νιώθεις. Άβολα νιώθω. Το θέμα είναι ότι γνώρισα μπαμπά. Ήξερα κάποιον. Καλός κακός, για μένα αυτός ήταν ο πατέρας μου. Αν αλλάξει καθηνικά αυτό, δεν ξέρω πώς θα είναι. Δύσκολο σίγουρα, αλλά να ξέρεις ότι και για το Μινά είναι δύσκολο. Προσπαθεί να είναι δυνατός για να βοηθήσει και σένα. Δεν έχω κάτι προσωπικό με το Μινά, ρε Σιντανάη. Δεν μου φταίει αυτός. Ωραία, γιατί δεν πας να μιλήσεις, θα χαρεί πολύ. Και τι να πούμε. Εδώ καλά-καλά δεν ξέρουμε αν ισχύει. Ναι, καλύτερα όμως να περιμένετε το αποτέλεσμα μαζί παρά να είστε χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως ο Μινάς είναι στο μαγαζί και θα κλείσει σε λίγο. Οπότε αν θέλεις προλαβαίνεις. Λες να πάω, ε? Ναι, νομίζω ότι θα κάνει καλό και στους δυο σας. Α, γεια σας κυρία Ιουλία, τι κάνετε, πώς από εδώ? Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Σήμερα ο γιος μου, Αντώνης, ήταν χάλια ψυχολογικά. Πέρασα να δω τι κάνει. Μια χαρά ήταν. Εγώ που τον είδα πριν, ευδιάθετος. Αχ, υποκρίνεται το αγόρι μου. Δεν ξέρεις εσύ. Πού είναι τώρα? Πάνω. Όχι. Έχει ξαπλώσει. Τι έχει ξαπλώσει, δηλαδή? Κοιμάται στον τρίτο ύπνο είναι. Με τις κότες κοιμάται, το ξέρετε εσείς. Έφαγε τίποτα? Το πρωί δεν είχε καθόλου όρεξη. Ναι. Μια χαρά. Τι? Πίτσες, παραγγείλαμε πίτσες. Φάγαμε popcorn εδώ, τα πάντα φάγαμε. Α, αυτά τα ετοιματζήθηκα. Είναι ό,τι χειρότερο για την κατάθλιψη. Η μανούλα του έφτιαξε κοτολέτες. Είναι οι αγαπημένες του. Δεν θα μπορέσει να αντισταθεί. Όχι. Αφήστε το. Έχει ξαπλώσει. Κοιμάται, σας λέω. Αφήστε το. Θα τις δώσω αύριο πρωί. Πρέπει να φάει τώρα. Σαν τον Άγιο Νούφριο έχει γίνει το παιδί μου. Σας λέω, δεν μπορεί να φάει τέτοια ώρα. Θα του πέσει βαρύ. Οι κοτολέτες οι δικές μου είναι ελαφριές. Αν κοιμάται, θα το ξυπνήσω. Θα του τις αφήσω δίπλα και θα τις βρει το πρωί. Όχι, σας λέω, κοιμάται τώρα. Αφήστε το στην ησυχία του. Μισό λεπτό. Μην κουνηθείτε. Μισό λεπτάκι εδώ στο μόνο. Ωραία, εσύ μας έλειπες τώρα. Δεν ήρθα για να μείνω. Ήρθα μόνο να σε συγχαρώ για την 33η, 35η, χιλιοστή φορά που τα ξαναφτιάξεις με τη σερβιτόρα σου. Τι να πω, συγκινήθηκα μέχρι δακρύων όταν το έμαθα. Κατερίνα, σύνελθε, σε παρακαλώ. Εγώ! Να συνέλθω γιατί δεν βλέπω αυτόν τον λόγο. Μια χαρά είμαι. Για την ακρίβεια είμαι καλύτερα από ποτέ. Γιατί τώρα βλέπω. Βλέπω πάρα πολύ καθαρά. Βλέπω πως εγώ σούρθηκα πίσω από έναν άνθρωπο που δεν έχει τα κότσια για να μην πω τίποτα άλλο. Να μου πει την αλήθεια για την. Που σερβίρει, εν πάση περιπτώσει. Άντε, ασχολίαστο. Κατερίνα, δεν είναι κατάλληλη ώρα. Μην ανησυχείς. Καθόλου μην ανησυχείς, γιατί τώρα πια εγώ έχω βάλει μυαλό. Ασχολίαστο. Από μένα αυτή τη φορά. Δεν υπάρχεις πια για μένα, Πέτρο. Δεν θέλω να έχουμε την παραμικρή σχέση. Ρε Κατερίνα, τώρα άσε τις υπερβολές, σε παρακαλώ. Πέτρο Βιτάλη, για μένα έχεις πεθάνει. Κατερίνα. Κατερίνα! Αυτό γίνεται κάθε. Όχι, ρε γάμο. Κυρία Νικολάου! Κυρία Ιουλία! Και σας είπα, αφήστε να του δώσω εγώ τις κοτολέτες! Μαμάκα! Τι να... Κρίμα. Τι έγινε, γιατρέ μου? Δείξανε κάτι εξετάσεις μου, γι' αυτό με καλέσατε να έρθω εδώ νυχτιάτικα, έτσι δεν είναι? Φτωχό μου, κορίτσι. Όχι, οι εξετάσεις είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα? Πρόβλημα υπάρχει. Αλλά δεν είναι με την υγεία σου. Δεν καταλαβαίνω. Σε φώναξα εδώ για να σου ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Να ξέρεις πως ο άντρας σου και η γυναίκα μου τα έχουνε. Τι έχουνε? Τα έχουνε. Τα έχουνε. Καλησπέρα. Κλείσαμε. Οκ, να πηγαίνω αν είναι. Α, όχι, Νικόλα μου, όχι. Για τους άλλους έχουμε κλείσει. Για σένα δεν είμαστε κλειστοί ποτέ. Τι κάνεις? Καλά. Έλεγα μήπως
Αν θέλεις και εσύ να τα λέγαμε λίγο. Ναι, να τα πούμε και λίγο και πολύ. Λοιπόν, δώσε μου δύο λεπτά να κάνω ταμείο και μετά κάνουμε ό,τι θέλεις τώρα. Ή μένουμε εδώ ή πηγαίνουμε αλλού. Καλύτερα αλλού. Σε ουδέτερο έδαφο. Εντάξει, ουδέτερο έδαφο. Γιατί εγώ όλη μέρα εδώ μέσα βαρέθηκα. Έχουμε κλείσει. Ήρθε η ώρα να κλείσει και το σώμα σου. Και οι δύο τα χέρια ψηλά. Έλα, για να τα βλέπω.